Δίνω το λόγο στους επαγγελματίες, οδηγούς ταξί ή στους ιδιοκτήτες επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί Ηρακλείου, τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Λευτέρη Πετράκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα. Διότι αυτό το οποίο εμείς τουλάχιστον μαθαίνουμε μέσα από δική σας ανακοίνωση, κύριε Πετράκη, είναι ότι ακόμα δεν είπαμε καλημέρα ή τέλος πάντων τολμήσαμε να πούμε καλημέρα μικρή στην τουριστική περίοδο, αλλά υπάρχει μεγάλο θέμα με την υποκλοπή του μεταφορικού σας έργου από και προς το αεροδρόμιο, όπως σημειώνεται. Μας λέτε τι ακριβώς συμβαίνει? Διαπιστώνουμε από την αρχή της τουριστικής περίοδου, το ξεκίνημα δηλαδή από τον Απρίλιο, μια ανεξέλεγκτη. Υπάρχει μήπως η δυνατότητα, θα σας παρακαλούσα ιδιαίτερος, να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, γιατί σας ακούω κάπου στο βάθος. Υπάρχει μια τεράστια ανεξέλεγκτη υποκλοπή μεταφορικού έργου που γίνεται εις βάρος του κλάδου μου. Ο ελεγχτικός μηχανισμός αυτή τη στιγμή, στις δυνατότητες που έχει, κάνει τα δύνατα δυνατά να σταματήσει αυτά τα φαινόμενα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι τεράστιες οι διαδρομές οι οποίες αναθέτουν και συγκεκριμένες εταιρείες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες που είναι στο διαδίκτυο. Εσείς ίδια με την ταυτότητά σας και ένα δίπλωμα, ένα όχημα αμφιβόλου προελεύσεως, το βγάζετε στον δρόμο και εκτελείτε διαδρομές από αεροδρόμια, από λιμάνια, από ξενοδοχεία, από παντού. Βγάζουν διαδρομές, ξεκινάνε με ένα κόστος 100 ευρώ θερμίνη να πάει στο Ρέθυμνο και αρχίζει μετά ένας μειοδοτικός διαγωνισμός, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τα 40-50 ευρώ, και το εκτελούν ακόμα και τα αγροτικά οχήματα. Μιλάμε για μια τεράστια φοροδιαφυγή, τον οποίο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι έσοδα χάνει το κράτος. Συγγνώμη, τώρα οδηγία, αυτά τα οποία λέτε, κύριε Πετράκη, μισό. Είναι κυριολεκτικό αυτό που λέτε, γιατί είμαι νοάφωνη και με αγροτικά αυτοκίνητα μεταφορά. Εγώ θα ζητήσω, γιατί το σκεφτόμουν τώρα το πρωί, να έρθουν οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, από τα μεγάλα κανάλια του Ηρακλείου και να δηλώσουμε τέτοιες διαδρομές με τα γιοταχή μας και να βγούμε να κάνουμε αυτές τις διαδρομές. Να δείτε ότι είναι πάρα πολύ απλό. Είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία βγάζει διαδρομές, το έχει μάθει ο κόσμος, βγάζει διαδρομές στον αέρα. Μπαίνει οποιοδήποτε, η γειτόνισσά μου, η γειτόνισσά σας, ο πατέρας μου, η μάνα μου, και εκτελούν διαδρομές. Εκτός από αυτό το φαινόμενο βέβαια έχουμε και τα ΕΓΙΟΤΑΧΗ, τα οποία υποτίθεται είναι νόμιμα, αλλά στην ουσία όλοι παρανομούνε, δεν δηλώνει κανένας τίποτα, οδηγεί αμφιβόλου προελεύσεως, και όλοι αυτοί μαζί έχουν φέρει μείον 50% το τζίρο των ταξί κάτω. Δηλαδή, κύριε Πετράκη, εγώ όπως είπατε στην αρχή, απλά με την ταυτότητά μου και το δίπλωμα το οποίο έχω αυτή την ώρα, μπορώ να σταματήσω να πάω προς το αεροδρόμιο κάποιον ή να πάρω από το αεροδρόμιο κάποιον? Θα μπείτε σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι στο διαδίκτυο. Α, μάλιστα. Είναι απαραίτητο δηλαδή αυτό να το κάνω λίγο πιο οργανωμένα, θέλετε να πείτε? Πολύ οργανωμένα. Είναι μια εταιρεία η οποία είναι αφημή, δεν υπάρχει δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι εξωτερικού, είναι μια πολυεθνική η οποία μπορεί να είναι, από ό,τι μου λένε, πρέπει να είναι κάπως στην Ινδονησία. Και από εκεί μέσα δραστηριοποιείται. Δηλαδή οτιδήποτε χρήμα περνάει από εκεί, φεύγει στο εξωτερικό, δεν μπαίνει μέσα στην Ελλάδα. Αυτοί που κάνουν τις μεταφορές τους στέλνουν χρήματα, πληρώνουν τις προμήθειές τους εκεί, δεν φαίνεται τίποτα. Άρα και από τις τιμές που αναφέρατε, να καταλάβω, μισό λεπτό, και από ό,τι είπατε, για να το καταλάβω, δεν έχει καμία διαφορά η τιμή, το κόστος της μεταφοράς κάποιου από τη μία πλευρά στην άλλη, απλά είναι χρήματα τα οποία βάζουν στην τσέπη, διότι δεν αποδίδουν τους φόρους, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, τα θέματα είναι πολλά, είναι από τους φόρους, είναι από το αμφιβόλου προελεύσεως οδηγών, οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο και δεν ξέρουμε αν θα φτάσει ο επιβάτης στον προορισμό του. Εγώ για να βγω στο ταξί πρέπει να περάσω από ψυχολόγους, από παθολόγους, από οφθαλμίατρους, να έχω ποινικό μητρώο καθαρό, να έχω τα πάντα για να βγω να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω. Όλοι αυτοί οι υπόλοιποι που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο παράνομα είναι αμφιβόλου προελεύσεως. Εάν θέλουμε τέτοιο τουρισμό, να κάνουμε την Κρήτη ή την Ελλάδα Ουγκάντα, να τα αφήσουμε ελεύθερα όλα
και ο Θεός βοηθός. Ωραία. Αυτό πώς μπορεί να διορθωθεί, δηλαδή το να κάθεστε να κάνετε τους αστυνομικούς εσείς έξω από το αεροδρόμιο, δεν νομίζω ότι μπορεί, δεν είναι εφικτό. Δεν είπε ότι οι ταξιτζίδες θα κάνουν τους αστυνομικούς, ότι οι ταξιτζίδες θα κάνουν τους ελέγχους. Υπάρχουν τα αρμόδια όργανα, υπάρχει η αστυνομία, υπάρχει το λιμενικό, υπάρχει το ΣΔΟΕ. Το οποίο πρέπει να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους. Το λιμενικό γιατί, παρατηρείται και από το λιμάνι κάτι τέτοιο. Ασφαλώς. Α, στα επειδή καράβια, αναφέρεστε μόνο στο αεροδρόμιο γι' αυτό. Όχι, από και προς λιμάνια αεροδρόμια. Αρχαιολογικούς χώρους. Ειδικά όλους τους χώρους που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Εάν έρθετε να κάνουμε μία βόλτα, θα αλλάξετε κι εσείς δουλειά στο τέλος. Τι εννοείτε, ότι μπορεί να με δελεάσει. Βέβαια. Λοιπόν, να το κανονίσουμε και να το κλείσουμε στον αέρα. Απλά μόνο για την ημέρα να συνεννοηθούμε και την ώρα κατηδίαν να έρθω να την κάνουμε αυτή τη βόλτα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εγώ θα το επιχειρήσω τις επόμενες μέρες να προβάλλω μαζί με συναδέλφους σας μια τέτοια διαδρομή για να δουν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο οποιοδήποτε να κάνει αυτή την παρανομία. Αυτό σημαίνει ότι εσείς όλο αυτό το διάστημα έχετε εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, κάνουν αυτό το έργο, αλλά μόνο που δεν γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί η εργασία είναι, αλλά ξέρετε ποιοι είναι και με ποια αυτοκίνητα προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, θέλετε να πείτε. Τι εννοείτε εργασία είναι? Εντάξει, οι άνθρωποι δουλεύουν με ένα αλφα τρόπο, δουλεύουν τη δουλειά τους, κάνουν. Και τώρα, εγώ άμα πουλάω ναρκωτικά, εργασία είναι? Μ' αφήσουν. Τώρα μην το πηγαίνετε εκεί, γιατί δεν λέμε κάτι τέτοιο, κύριε Πετράκη, και το καταλαβαίνετε. Φορολογία που δεν αποδίδεται ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κάποιοι ζήτησαν δουλειά και έχουν δουλειά εκεί με όλους τους κινδύνους οι οποίοι ενέχονται με βάση αυτό το οποίο καταγγέλλεται. Τι θα πει ζήτησαν δουλειά? Εδώ πέρα υπάρχουν τα δημοσία χρήσεων, τα ταξί, τα λεωφορεία, τα υπεραστικά, τα αστικά, τα τουριστικά. Ναι. Όλοι αυτοί οι οποίοι φορολογούνται. Όλοι αυτοί οι οποίοι χρειάζονται. Μα αυτό λέμε, κύριε Πετράκη, και οι δύο το ίδιο πράγμα λέμε. Αλλά λέω κάτι άλλο. Απλά πρόσθεσα και κάτι άλλο και είπα κάτι άλλο. Ότι αυτοί οι άνθρωποι για τον ένα ή για τον λόγο, β λόγο, γ λόγο, εν πάση περιπτώσει, εργάζονται με αυτόν τον τρόπο αυτή την ώρα, δεν προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες ούτε προς τον εαυτό τους, ούτε προς τους συναδέλφους, ούτε προς τις υπόλοιπες τάξεις, κοινωνικές τάξεις, ούτε προς την πολιτεία. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Αυτό, όχι, συγγνώμη, και αυτό πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά οι ξενοδόχοι του νησιού, γιατί μέσα από αυτούς φεύγουν πολλές τέτοιες διαδρομές και δεν ξέρουν πού θα πάει ο επιβάτης τους. Από εκεί και μετά θα σας πω και ένα ακόμα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε έλλειψη από οδηγούς ταξί, γιατί αν έρθει κάποιος σε εμάς θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος, θα πρέπει να αποδίδει τη φορολογία του κανονικά. Και φεύγουν και πάνε και κάνουν αυτές τις δουλειές. Μα καλά, έχω ακούσει για ελλείψεις στους εργάτες γης. Ακούμε για ελλείψεις στους ξενοδοχού υπαλλήλους. Υπάρχει έλλειψη οδηγών και στα ταξί? Βεβαίως. Βεβαίως υπάρχει έλλειψη. Αφού όλοι ψάχνουν το εύκολο, το παράνομο. Εμείς πώς θα δουλέψουμε? Μάλιστα. Λοιπόν, είναι κάτι που διαπιστώνεται, λοιπόν, λέτε, από και προς αρχαιολογικούς χώρους, από και προς λιμάνια, από και προς αεροδρόμια. Είναι μια εικόνα σε όλη την Κρήτη, έχοντας... Είναι μια εικόνα σε όλη την Ελλάδα. Α, σε όλη την Ελλάδα. Επειδή συνδικαλίζουμε πανελλαδικά, ναι, ενημερώνουμε καθημερινά από όλους τους συναδέρφους. Η συγκεκριμένη, ναι, πλατφόρμα που σας ανέφερα προηγουμένως δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και έχει όλα αυτά τα επακόλουθα. Α, μάλιστα. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ναι, πιστεύω τις επόμενες μέρες να έχουμε κάποιες εξελίξεις με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και όλα αυτά. Έχουν γίνονται κάποιες διαδικασίες από την Ομοσπονδία. Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο ακόμα. Στις επόμενες μέρες πιστεύω. Κοιτάξτε, με βάση την ανακοίνωσή σας και αυτά που βλέπω και προσπαθώντας να μεταφράσω κάτω από τις λέξεις αυτό που θέλετε να πείτε, είναι ότι θα κινηθείτε και νομικά σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να προασπίσετε τη δουλειά σας, το επάγγελμά σας, το μεταφορικό έργο και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε κινηθεί και προς άλλα σημεία και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κυκλοφορούν πολλά οχήματα τέτοιου είδους, ειδικά βανάκια, κάτι μαύρα που βλέπετε στον δρόμο. Και πάνω αναρτούν και τη λέξη ταξί για να έχουν μια παραπληροφόρηση όσον αφορά τον επιβάτη και να νομίζουν ότι είναι ταξί και να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Έχουν φύγει ήδη εξώδικα, θα γίνουν τις επόμενες μέρες και αγωγές στους συγκεκριμένους σχεδίους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή από Γούβες μέχρι Ανάληψη και εκεί παρατηρείται το φαινόμενο. Θα δίνουμε μια εικόνα ότι είμαστε στη διαδικασία και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Αλλά όπως λέτε, το φαινόμενο αυτό πανελλαδικό, το εντοπίσατε πρώτη φορά φέτος? Όχι, δεν νομίζω, γιατί και στο παρελθόν, από ό,τι θυμάμαι, κύριε Πετράκη, η υποκλοπή του μεταφορικού έργου ήταν κάτι που σας απασχολούσε σε τουριστικές περιόδους. Η υποκλοπή μεταφορικού έργου μας απασχολεί συνέχεια. Παλιά είχαμε την Uber, η οποία αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μεταξύ όμως είδανε ότι δεν παίρνει πλέον. Βγήκε ένας νόμος 45-30, ο οποίος έχει τεράστιες ελλείψεις και περιμένουμε, και δεν σας κρύβω ότι περιμένουμε πώς και πώς τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης για να κάτσουμε στο τραπέζι να βελτιώσουμε κάποια πράγματα τα οποία θα είναι πιο ευέλικτη η αστυνομία, ο ΕΟΤ, όλοι οι φορείς για να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Αυτοί οι δύο τώρα δουλεύουν στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η καινούργια εταιρεία αυτή έχει εμφανιστεί φέτος πολύ ενεργά και κάνει αυτή την τεράστια παρανομία. Μιλάμε ότι η φοροδιαφυγή και τα έσοδα που χάνει το κράτος είναι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά όλοι οι υπεύθυνοι και να δουν ότι το κράτος έχει απώλειες εσόδων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάπου αλλού το κράτος. Κύριε Πετράκη, μέχρι στιγμής έχει γίνει κάτι? Τι εννοείτε? Μέχρι στιγμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από τη στιγμή που υπάρχει σχετική ενημέρωση, έχει γίνει κάτι? Η αστυνομία και το αεροδρομίο, αλλά και από το αστυνομικό μέγαρο, με τους ελέγχους που κάνει, δεν μπορώ να πω καθημερινά, αλλά κάνει όσο έχει τη δυνατότητα, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχουν και εκλογές, είναι η πολιτική αρχηγή, είναι τα κόμματα δεξιά-αριστερά. Υπάρχει μια υποστελέχωση αυτή τη στιγμή. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Μακάρι να μην είναι έτσι. Αύριο το πρωί έχουμε συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή να του εκφράσουμε για άλλη μια φορά τον προβληματισμό του κλάδου. Να δούμε σε ποια σημεία θα μπορέσει να μας βοηθήσει, ώστε να αρχίσουμε κι εμείς σιγά-σιγά να μπαίνουμε στην τουριστική περίοδο και να μπορούμε να κάνουμε, να βγάλουμε κάποια έξοδα από την πανδημία. Ξέρετε, κάποια στιγμή στη ροή του λόγου σας είπατε ότι αυτή η υποκλοπή γίνεται με παντός είδους αυτοκίνητα, από το γιοταχή του καθενός από εμάς. Μιλήσατε για βανάκια, μαύρα ηλουστρασιόν ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία μπορεί να κυκλοφορούν στους δρόμους και να βλέπει ο καθένας από εμάς, και μιλήσατε και για αγροτικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε, υπάρχει αυτή την ώρα και ένα παιχνίδι λέξη από τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά γελάει με αυτή την κατάσταση, όχι μαζί σας, με αυτή την κατάσταση, και λένε, μα εγώ σας ρώτησα κυριολεκτικά, το λέγατε, και ρωτάει ο κόσμος και σας ξαναρωτάνε, κυριολεκτικά το λέγατε, ναι, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με αγροτικά κάνουν τη μεταφορά? Και προκαλώ τον οποιοδήποτε να έρθει στο αεροδρόμιο μαζί μου, να του δείξω τα σημεία. Μα στάσου, τι κάνει? Βάζει δηλαδή τη βαλίτσα του αλουνού πάνω στην καρότσα που έχει και τον άλλο τον βάνει μέσα? Τι είναι, μεγάλα 4x4? Αν θα βάλει τον επιβάτη δηλαδή στην καρότσα πάνω, θα τον στεναχωρεθεί, νομίζετε? Ή τον ενδιαφέρει αυτό την επόμενη μέρα τι θα γίνει ο τουρισμός στην χώρα? Μπορεί να το κάνει και για την εμπειρία, να του δώσει την εμπειρία της μεταφοράς με το αγροτικό. Στη Δεπανάλ πάνω στο αεροδρόμιο, στο πάρκινγκ που νοικιάζει Δεπανάλ, τετραγωνικά μέτρα σε όλους αυτούς για να κάνουν την παρόμοια δραστηριότητά τους, που δεν έχουν το θάρρος να μπουν μέσα στο αεροδρόμιο γιατί ξέρουν ότι υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός, και για να μην πάνε το όχημα μέσα στο πάρκινγκ, στο αεροδρόμιο, το πάνε πάρκινγκ στο πάρκινγκ της Δεπανάλ, κατεβαίνουν, αναζητούν τους επιβάτες στις αφίξεις, τους παίρνουν από εκεί πέρα, τους λαμβάνουν και τους πάνε στο πάρκινγκ της Δεπανάλ. Μάλιστα. Εκεί γίνεται όλη η παρανομία. Είναι η Λεωφόρο Ικάρου. Ναι. Αυτός που είναι νόμος μπαίνει στο αεροδρόμιο. Όποιος είναι παράνομος κρύβεται πίσω από τα δέντρα και πίσω από τα κιόσια. Μάλιστα. Τι να πω, παιδί μου, τι να πω, δηλαδή αυτά τα οποία ακούω σήμερα με αγροτικά ακόμα μεταφορά, και τους πάνε δηλαδή Χερσόνησο, Σταλίδα, Αμάλια, Γούβες, Ρέθυμνο κλπ. Τους πάνε γύρω-γύρω με τα αγροτικά. Θα σας στείλω υλικό να δείτε. Μάλιστα. Σας φάνηκε αυτό.
Λοιπόν, κύριε Πετράκη, λέτε ότι αύριο θα γίνει μια κρίσιμη συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου για το θέμα αυτό, διότι εντάξει, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και δεν είναι από ό,τι αντιλαμβάνομαι βάση των όσων λέτε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η αγωνία των συναδέρφων μου μην μετατραπεί κάπως διαφορετικά και έχει συνέπειες ο τουρισμός. Μα ξέρετε... Δεν θέλω, ειλικρινά, με νύχια και με δόντια προσπαθούμε με τις επαφές που κάνουμε καθημερινά με όλες τις αρχές να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο. Μα ούτως αλλά να ξέρετε ότι η υπομονή έχει τα όρια της. Μα δεν είναι μόνο η υποκλοπή με μεταφορικό έργο αυτή την ώρα και δεν είναι μόνο το δικό σας εισόδημα και δεν είναι μόνο οι διαφυγόντες φόροι, όλα τα υπόλοιπα. Εδώ βάζεται ένα ακόμα πιο κρίσιμο θέμα που λέει ότι εδώ μιλάμε και για την ασφάλεια των ίδιων των επιβατών. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι οδηγοί, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι ικανότητές τους. Εμείς για να μπορέσουμε να βρισκόμαστε μέσα στο ταξί περνάμε από μία σειρά ιατρικών εξετάσεων, περνάμε ακόμα και από ειδικότητες, ειδικές ειδικότητες που είναι οι ψυχιάτροι, οι ψυχολόγοι, τέλος πάντων τι είναι. Εκεί τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα και γι' αυτό νομίζω ότι η λέξη ασφάλεια ότι κρύβει πάρα πολλά μυστικά βάσει των όσων αναφέρεται αυτή την ώρα, κύριε Πετράκη. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πανελλαδικά έχουμε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούν να ανανεώσουν και έχουν φύγει από το χώρο την ειδική άδεια άξιση επαγγέλματος για το ταξί μιλάω. Γιατί η χρήση του ποινικού μετρώου άλλαξε και από γενικής έγινε δικαστικής και δεν μπορούν να ανανεώσουν. Φανταστείτε όλους αυτούς. Τι εννοείται γι' αυτό, για πείτε το. Δεν ανανεώνεται. Τι θα πει άλλαξε το ποινικό μετρώο. Στο γενικής χρήσης δεν φαίνονται όλες οι παραβάσεις οι οποίες έχουν κάνει στο παρελθόν. Στο δικαστικής χρήσης φαίνονται τα πάντα. Από τότε που γεννήθηκες. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες παραβάσεις οι οποίες δεν του δίνουν δυνατότητα να πάρει καθαρό ποινικό μετρώο. Έχω περιπτώσεις 4-5 νομίζω είναι. Πανελλαδικά. Αυτοί οι συνάδελφοι έχουν φύγει από το χώρο. Δεν μπορούν πλέον να εργαστούν. Φανταστείτε την τοπική κοινωνία εδώ του Ηρακλείου. Όλοι αυτοί που δραστηριοποιούνται με αυτά τα οχήματα που σας λέω τόση ώρα. Έχει κάποιος από αυτούς καθαρό ποινικό μετρώο? Πού να το ξέρω. Ξέρετε μάλλον περισσότερα πράγματα. Κάποιοι δεν θα έχουν σίγουρα. Αλλά είναι στον δρόμο και μεταφέρουν τουρίστες και εξυπηρετούν κόσμο. Μάλιστα. Είστε απόλυτα κατανοητός σε αυτά τα οποία λέτε, οπότε αναμένονται οι εξελίξεις. Αύριο η συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Εγώ πάντως θα ήθελα να κάνω μια βόλτα μαζί σας σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία καταγγέλλετε, να τα δω η διεισόμαση από εσάς που ξέρετε πώς μετακινούνται και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και πού πηγαίνουν. Και θα το κλείσουμε το ραντεβού. Ωραία, και θα το κλείσουμε το ραντεβού σε άλλο χρόνο. Εκτός αέρα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.